Χιλούν, κοντρολάρει απόλυτα το παιχνίδι Μαρσέιγ. Πολύ καλή εμφάνιση και στο σημερινό παιχνίδι Γάλλη, που διατηρούν το 0-0, καθώς υπολείπονται ακόμα 13 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας. Και το 2-0 οπωσδήποτε το πρώτο αγώνα τους ευνοεί αναμφισβήτητα. Είναι πολύ πιο κοντά στην πρόκληση από ότι η ΑΕΚ. Με τον Χριστοδούλου τώρα να προσπαθεί να βρει διέξοδο για να σουτάρει. Ο Πατίκας και ο Χριστοδούλου τώρα εναλλάσσουν την μπάλα. Πατίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέναλτι από τον Μόζερ και τον Πάολο Χάιλφέρστερ. Τη στιγμή που λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει ελάχιστο χρόνο για να αναπτυχθεί, βλέπουμε τον Χριστοδούλου να παίρνει την παλιά από τον Πατίκα, να αναπτύσσεται ανάμεσα από δύο παίκτες. Τον Μοζέρ που εκείνος του κάνει το πέναλτι, τον ανατρέπει. Και έχουμε λοιπόν πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Από τον Μοζέρ υπέρ της ΑΕΚ στο 78 λεπτό. Να η ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ. Θα δούμε αν μπορέσει να την εκμεταλλευτεί. Καθώς ο Σαβεύσκι ετοιμάζεται να χτυπήσει το πέναλτι. Σαβεύσκι λοιπόν το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ιάρ κατά από τα δοκάρια. Σαβεύσκι και γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ. Ένα φοβερό σε εκτέλεση γκολ και πέναλτι. Έπεσε τερματοφύλακας της Marseille Ιάρ. Βλέπουμε τώρα τον Μπάγκεβιτς να έχει σηκωθεί. Οπωσδήποτε τα πράγματα αλλάζουν. Υπολείπονται ακόμα 11 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Όμως το παιχνίδι αλλάζει και οπωσδήποτε θα αλλάξει μορφή και τις διαθέσεις των παικτών. Η επανάληψη του Σαβεύσκη. Σκαυτό το σούτ πάνω από τον Ιάρ και ΑΕΚ Μαρσέιγ. 1-0. Πέναλτι λοιπόν του Σαβεύσκη που κέρδισε ο Χριστοδούλου στην ανατροπή του από τον Μοζέρ και ΑΕΚ Μαρσέιγ 1-0.